Να ανοίξω μια παρένθεση και εγώ για το θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί με τις δηλώσεις του Υπουργού. Αυτό το οποίο θα έχω να πω εγώ είναι ότι καλό είναι να προσέχουμε τι λέμε, το χρόνο που το λέμε και τον τρόπο με τον οποίο το λέμε. Αυτό από μένα. Αναλυτικά τα ανέφερε και ο πρόεδρος ο Πάνος Κρητικός και φαντάζομαι και ο πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου, ο κ. Ασκούνης, θα αναφέρει αυτό το γεγονός. Την Πέμπτη, εμείς συνεχίζοντας τις δράσεις του 11ου Περιφερειακού Τμήματος, να σας προσκαλέσουμε και εσάς. Έχουμε μια ημερίδα με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με θέμα την προστασία των, τη βιομηχανική ιδιοκτησία με οχλός ανάπτυξης των επιχειρήσεων, που έχει να κάνει με τις πατέντες, με τα πνευματικά δικαιώματα. Εκεί θα απευθύνει και ένα σύντομο χαιρετισμό και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο Δημήτρης Οπτοχός. Θεωρούμε είναι μια πολύ καλή ημερίδα που θα πρέπει να την παρακολουθήσουν όσοι ασχολούνται με το επιχειρήν. Είναι και συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, γιατί άπτονται και θέματα του Δικηγορικού Συλλόγου σε αυτή την ημερίδα την οποία θα κάνουμε στο Menalo Resort. Είναι την 5η 23 Μαΐου και ώρα 7. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χριστόπουλο, από τους πιο παλιούς, από τους πιο ειδικούς στην φορολογία. Τον ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Σήμερα θα ακούσουμε για τη φορολογία φυσικών προσώπων, ατομικών επιχειρήσεων. Ξεχάσαμε να πούμε και για τις εταιρείες, οι οποίες είναι 36 οι εταιρείες, η τελευταία ημέρα. 30 Ιουνίου, το οποίο εννοείται δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η ημερομηνία να ισχύει. Τεχνικά υπάρχουν πολλά θέματα. Ας λένε ότι θέλουν ότι είναι έτοιμες οι φορολογικές δηλώσεις. Δεν είναι έτοιμες. Όλες, οι περισσότερες έχουν πρόβλημα. Δεν είναι σωστά τα ποσά. Σε άλλους είναι, σε άλλους δεν είναι. Μαζί με τα My Data τώρα που υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, τώρα συζήταγα με συναδέλφους, ακούμε πολύ περίεργα θέματα. Επομένως, μην βγαίνουμε και κάνουμε βιαστικές δηλώσεις του στυλ είναι έτοιμες οι δηλώσεις. Δεν είναι έτοιμες οι δηλώσεις. Και μην για άλλη μια φορά τα βάζουμε με τους λογιστές. Δεν είμαστε απέναντι από κανέναν. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Είμαστε η μέση για να ενώσουμε δύο μέρη. Δεν έχουμε καμία όρεξη εμείς να είμαστε ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον αντίπαλος. Είμαστε εδώ για να εξυπηρετούμε. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος να βρισκόμαστε σε αντιπαραθέσεις και σε βιαστικές δηλώσεις και κινήσεις. Με ηρεμία και συνεργασία μπορούμε να τα βρούμε. Κάθε φορά λέμε να υπάρχει μια επιτροπή να καλούν τουλάχιστον λογιστές σε οποιαδήποτε απόφαση να ακούνε και τις απόψεις μας. Ή να υπάρχει κάποιος που είναι ενεργός, που είναι μέσα σε ένα λογιστικό γραφείο που βλέπει από την πρώτη γραμμή τα προβλήματα ποια είναι, να ακούνε και αυτές τις απόψεις. Όσον αφορά για το φόρτο εργασίας που έχετε υποστεί όλοι οι φοροτέχνες, οι λογιστές σε όλη την Ελλάδα τον τελευταίο καιρό. Τελευταίος καιρός θεωρώ εννοείς την τελευταία τετραετία τουλάχιστον, έτσι. Ναι. Δεν έχω, τι να πω, τα πάντα περνάνε από εμάς. Από τη στιγμή που όλα γίνονται με τους κωδικούς τάξης, ο καθένας που ακούει κωδικό τάξης, το μυαλό του είναι συνδεδεμένο με το λογιστή, ότι είναι δουλειά και υποχρέωση του λογιστή. Καμία σχέση, δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι καθαρά προσωπικό θέμα η κωδική τάξης και πρέπει να το καταλάβουν αυτό οι φορολογούμενοι. Και πόσο η μεγάλη ηλικία που δεν κατέχουν το ηλεκτρονικό σύστημα, πόσο δύσκολα είναι να μπουν στις εφαρμογές αυτές. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είμαστε καμίς, είμαστε άνθρωποι, είμαστε, έχουμε εξυπηρετήσει και παλιά και εξυπηρετούμε. Όμως είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που ο ηλικιωμένος δεν έχει κάποιο παιδί ή κάποιον εγγονό ή κάποιον που να έχει μια επαφή με τα ηλεκτρονικά, έτσι. Δεν είναι οι ηλεκτρονικά αναλφάβητοι, είναι ελάχιστοι πλέον. Να τα λέμε λίγο πώς είναι τα πράγματα. Πλέον ο καθένας έχει ένα smartphone. Μιλάμε για ένα ποσοστό, αναφέρεσαι σε ένα ποσοστό πολύ μικρό. Μέχρι και ο πατέρας μου έχει, δηλαδή. Εντάξει, μην τα φορτώνουμε σε αυτά. Για μένα είναι δικαιολογίες. Για τις αρχιερείες με ρώτησες. Ναι. Ναι, δεν έγιναν οι εκλογές. Δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός των υποψηφίων. Δώσαμε παράταση, θα δώσουμε ψέματα, θα δώσουμε παράταση και περιμένουμε να δούμε. Δεν ήταν να γίνουν σήμερα, αλλά λόγω και του σεμιναρίου έχουν πάει λίγο πίσω αυτά. Πάντως να συμπληρώσω σε αυτό στις αρχαιρεσίες ότι ο Σύλλογος Λογιστών Αρκαδίας είναι πολύ δραστήριος σύλλογος με εξαιρετικά μέλη και εξαιρετικό διοικητικό συμβούλιο διαχρονικά, όχι μόνο τώρα. Ο Σύλλογος Λογιστών Αρκαδίας θα πρέπει να στηριχθεί από τους φοροτέχνες λογιστές της Αρκαδίας.
θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι αρχαιρεσίες και να είναι όλοι αρρωγοί στα επόμενα βήματα του. Κύριε Πρόεδρε, εσείς τι σας μεταφέρουν οι λογιστές από την Πελοπόννησο? Όσο αφορά, θα μου πείτε τις φορολογικές δηλώσεις. Έτσι, λογικά είναι για μου μιλάτε για τις φορολογικές δηλώσεις. Από εδώ και 20-25 μέρες βομβαδίζεται οι φορολογούμενοι, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, ότι έχει ξεκινήσει το σύστημα, ότι το σύστημα λειτουργεί και τρέχει να υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις. Αυτό που πραγματικά συμβαίνει είναι ότι έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα πάρα πολύ λίγες φορολογικές δηλώσεις, ελάχιστες συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, παρόλο που το σύστημα είναι ανοιχτό 20 μέρες. Γιατί? Πρώτον, όπως σας είπε και ο Πρόεδρος, δεν έχουν συμπληρωθεί και δεν έχουν ανέβει από όλες τις υπηρεσίες που αγγλούνται αυτά τα στοιχεία. Δεύτερον, και σπουδαιότερο, επειδή έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές και έχει αλλάξει και ο τρόπος υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δεν έχουν ενημερωθεί τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούν οι φοροτέχνες λογιστές και οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να υποβληθούν αυτές τις φορολογικές δηλώσεις. Τώρα σήμερα μου είπανε ότι η μία από τις μεγάλες εταιρείες στο χώρο άνοιξε χθες το βράδυ, ανέβασε μία έκδοση που καλύπτει κάποιο μέρος αυτών. Γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και όπως έχει υποθεί από όλους τους φορείς, είναι πάρα πολύ λίγος ο χρόνος για να ολοκληρωθούν πλέον με τόσες αλλαγές υποβολή ορθά των φορολογικών δηλώσεων. Η σημερινή ενημέρωση είναι στα πλαίσια που... της διαρκούς ενημέρωσης που κάνει το Οικονομικό Επιμελητήριο, που σε ετήσια βάση διοργανώνει σε όλη την Πελοπόννησο κάποια σεμινάρια τα οποία αφορούν θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους λογιστές. Μπορεί να αφορούν εργατικά θέματα. Σήμερα έχουμε θέμα φορολογίας εισοδήματος που είναι πολύ επίκαιρο λόγω της αλλαγής του τρόπου φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Εκείνο που θέλουμε εμείς από την πολιτεία είναι να ακούει τη γνώμη μας. Δηλαδή να δέχεται τις εισηγήσεις μας, να μας ακούει και μετά παίρνει τις αποφάσεις της. Εν προκειμένου, θεωρούμε ότι το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο καθιέρωσε το νέο τρόπο φορολόγησης δεν εισάκουσε τις εισηγήσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου, η οποία διαχρονικά έχει εισηγηθεί άλλους τρόπους και έχει προτείνει, τους οποίους θεωρούμε ότι είναι λιγότερο, δεν είναι οριζόντιοι. Θεωρούμε ότι θα αποδώσουν μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Αυτός ο τρόπος που επιλέγει είναι οριζόντιος και θεωρούμε ότι δεν θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που είναι και ο στόχος του Υπουργείου. Είπαν όλοι οι εκλεκτοί πρόεδροι εδώ προηγουμένως ότι το καυτό θέμα, το οποίο είναι η αλλαγή φέτος για την φορολογική, τεκμαρτή φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, των ατομικών επιχειρήσεων γενικά. Αυτή τη βάση θα την υποστούν περίπου 700.000, δεν θα το αποφύγει κανείς, θα περάσει από το κριτήριο αυτό και θα δούμε τελικά ότι είναι μια τελείως διαφορετική μεθοδολογία, δεν έχει σχέση με το έσοδο-έξοδο που δηλώνει ο καθένας. Εδώ υπάρχει μια παράμετρος που λέει ότι δεν μπορείς να κερδίζεις λιγότερα από τον εργαζόμενο. Ξεκινάει με μια βάση, βάζει συντελεστές επάνω και βέβαια ο μέσος όρος που θα δούμε, όπως το είπα και πρωτήτερα, ο μέσος όρος σε σχέση με πέρσι των ατομικών επιχειρήσεων, γιατί δεν αγγίζει τις εταιρείες, δεν τις πιάνει ο νόμος αυτός. Βέβαια δεν πιάνει αγρότες, δεν πιάνει αναπήρους, δεν πιάνει τους εργαζόμενους μπλοκάκι και τα καφενεία κάτω από 500 κατοίκους σε χωριά. Αυτούς αφήνει έξω και εκεί ασχολείται με όλους τους άλλους επαγγελματίες. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον σε αυτό, γι' αυτό και κάνουμε ειδικά στοχευμένα σεμινάρια. Εμένα είναι τιμή που το Οικονομικό Επιμελητήριο μου δίνει τη δυνατότητα να βρίσκομαι κοντά στους συναδέλφους, γιατί εγώ είμαι μάχημος ακόμη, και να ανταλλάσσω μαζί τους τις απορίες που έχουμε. Σήμερα θα δώσουμε πρακτικά θέματα. Εγώ πάντοτε, άλλωστε το σλόγγαν μου και το αυτού μου είναι πιο πρακτικά δεν γίνεται, με ασκήσεις και συγκεκριμένα παραδείγματα για να προσεγγίσουμε το όλο ζήτημα. Από εκεί και πέρα υπήρξε σήμερα μια ανακοίνωση από το Υπουργείο ότι οι λογιστές παραπονούνται άδικα. Υπήρξε ένα παρατηρητήριο που για πρώτη φορά το επενέσαμε όλοι, να πιάνει τα προβλήματα από το λογιστή, από την περιοχή, από τις ενώσεις κλπ. Και να φτάνουν στο Υπουργείο. Άλλωστε, η ίδια η ανακοίνωση που είχαν βγάλει οι λογιστές και οι υποφέες σήμερα έλεγε ότι τα περισσότερα προβλήματα αυτό λύθηκε, το άλλο παραμένει σε κρεμότητα. Δεν ξέρω γιατί αυτό παρεξηγήθηκε, παρεμηνεύτηκε από το Υπουργείο.
Νομίζω όμως ότι οι λογιστές βρίσκονται στην άλλη πλευρά, κάνουν το καθήκον τους, στήριξαν την οικονομία στην πανδημία. Ο ίδιος ο νομοθέτης λέει υπηρετείται το δημόσιο συμφέρον, άρα πρέπει να αναβαθμίζουμε το επάγγελμα. Το ίδιο ο νόμος το γράφει κατ' επανάληψη. Άρα οι λογιστές, οπωσδήποτε σαν κλάδος επιστημονικός, θεωρούν ότι πρέπει να μην αδικούνται και να έχουν το διάλογο, όπως είπε και προηγουμένως ο πρόεδρος ο Γιώργος, ότι πρέπει να γίνεται ένας σωστός διάλογος στο τραπέζι και να λύνονται τα προβλήματα. Για το άλλο θέμα που έχει προκύψει ένα σχόλιο σχετικά με τους εισαγωγικά καταδότες που μπορεί να πει κάποιος, αλλά αν είναι καθαρός αυτός που καταγγέλλεται, δεν μπορεί να μάθει ποιος τον κατήγγειλε. Αυτή είναι μια διάταξη που πέρασε και το Νοέμβριο. Είναι ένα θέμα που θα λειτουργήσει με πολύ δυσκολία. Το θέμα είναι ότι έχουμε ζητήσει και επισήμως και από το Οικονομικό νομίζω και οι λογιστικοί σύλλογοι να μην είναι αδικοί σε ανθρώπους. Δηλαδή δεν μπορεί μια ανώνυμη καταγγελία περί δικαίων και αδίκων να φτάνει και να ανοίγει αμέσως ο φάκελος, τρέξτε να ανοίξουμε λογαριασμούς, τρέξτε να κάνουμε. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δει προσεκτικά, άλλωστε αυτό υπαγορεύεται και από την δικαιοσύνη και από τα δικαστήρια και έχουν βγάλει αποφάσεις. Σήμερα το Οικονομικό Επιμελητήριο κάνει μια όμορφη ημερίδα στο πλαίσιο διαρκής ενημέρωσης των μελών του, των οικονομολόγων, καθώς και των συναδέλφων λογιστών φοροτεχνικών. Έχει καλέσει εδώ τον κύριο Χριστόπουλο, ο οποίος έχει πολλά χρόνια εμπειρία για να μας ενημερώσει για επίκαιρα φορολογικά θέματα και κυρίως για το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο απασχολεί χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίοι θα βρεθούν προεκπλήξεως, καθώς θα πρέπει να φορολογηθούν με το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα, το οποίο κυμαίνεται από τις 10.920 και με ορισμένους συντελεστές μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 50.000 ευρώ. Το ζήτημα σε όλο αυτό είναι ότι σε περίπτωση που κάποιος φορολογούμενος αμφισβητήσει το ελάχιστο δεκμαρτό εισόδημα και δεν είναι για αντικειμενικούς λόγους, όπως είναι ας πούμε, το να υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, να έχει ανακαλεστεί η άδεια λειτουργίας επιχειρηστής του, τότε αυτομάτως σημαίνει ότι δίνει το ελεύθερο το να διενεργηθεί έλεγχος στην επιχείρησή του και λαμβάνει στο email του ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο πρέπει να καταγράψει όλες τις δαπάνες διαβίωσής του. Δηλαδή, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μπορεί να τον βγάλει με τις έμεσες τεχνικές ελέγχου και αυτό όπως καταλαβαίνουμε είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί από την επιχείρηση. Μιας και μιλάμε τώρα για τις έμεσες τεχνικές ελέγχου, ήδη με τον νόμο των 5073 του 2023 διευρύνονται οι τρόποι με τους οποίους έχει τη δυνατότητα να βγει κάποιος σε έλεγχο με τις έμεσες τεχνικές ελέγχου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι με τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος θέλει πολύ μεγάλη προσοχή να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στα περιθώρια του μεικτού κέρδους, στους συντελεστές μεικτού κέρδους, καθώς επίσης και αν κάποια επιχείρηση, η οποία μην ξεχνάμε ότι οι επιχειρήσεις έρχονται από χρόνια κρίσης και πανδημίας και δηλώσουν για τρία συνεχόμενα έτη ζημιές, αυτό σημαίνει ότι αν δεν δικαιολογούν τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται, τότε μπορούν να βγουν για έλεγχο. Όπως καταλαβαίνουμε, τα πράγματα είναι δύσκολα και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ να μας τα αναλύσει ο κ. Χριστόπουλος και να του θέσουμε τα ερωτήματα μας.